Λοιπόν, coach, ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο ο μοναδικός σας στόχος ήταν η νίκη για να επιστρέψετε στη χειρότερη περίπτωση τη σειρά σε τρίτο μάτς στην έδρα σας. Τι έφταιξε και δεν ήρθε το επιθυμητό αποτέλεσμα, παρότι το είχατε σε ένα μεγάλο μέρος του παιχνιδιού? Σίγουρα είμαστε μια καλύτερη από τον αντίπολο σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Δεν καταφέραμε να τελειώσουμε το παιχνίδι, να κάνουμε το 2-0 σε 2-3 φάσεις. Δεν μας το επέτρεψε και ο διαιτητής. Δυστυχώς ο διαιτητής σήμερα δεν είχε καλή διαιτησία και δεν ξέρω τον λόγο. Θα έπρεπε να είναι κρίσιμο το παιχνίδι, να σταθεί για αυτό στο ύψος της αξίας του. Αδικηθήκαμε κατάφορα. Πιστεύω ότι τουλάχιστον δύο πέναλτι θα μπορούσε να μας φυρίξει υπέρ μας. Ήταν καθαρά, είχε τελειώσει το παιχνίδι και το πληρώσαμε σε μια αδράνεια της άμυνας του 75 περίπου. Μετά δεν καταφέραμε να αντιδράσουμε, παρόλο που μετά το 90 χάναμε 2-3 φάσεις αποστημένα. Δεν πειράζει, δηλαδή συνεχίζουμε. Θα πάμε στο αντίρρο, αν μας αφήσουν, να παλέψουμε την κατηγορία. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Θα πάμε να παίξουμε για δύο αποτελέσματα. Πιστεύω να έχουμε ανάλογη διαιτησία όπως είχαμε σήμερα με τον κύριο Γκιάφο και να πάρουμε εμείς το αποτέλεσμα που θέλουμε. Θεωρείτε ότι βάσει των φάσεων των δύο ομάδων επειδή υπήρχαν οι μεγάλες στιγμές, τόσο της Χάλκιας αμέσως μετά το γκολ, όσο και η δικιά σας ακριβώς στο τελευταίο δευτερόλεπτο του παιχνιδιού, κρίνεται δίκαιο το αποτέλεσμα βάσει αυτού ή πιστεύετε ότι κάποια ομάδα θα μπορούσε να πάρει και την νίκη? Σίγουρα το τέλος μας αδικεί. Η Χάλκια δεν κέρδισε ούτε κόρνερ. Δύο φάσεις έκανε μόλις τον γκολ που έβαλε και κατευθείαν μετά όταν αδρανίσαμε έχασε ένα κλασικό τετατέτ. Είμαστε κυρίαρχοι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, αλλά καταφέραμε και ξεκλειδώσαμε στο πρώτο μήχρονο την άμυνα της Χάλκιας. Αλλά δυστυχώς δύο φάσεις καθαρές, παραλαμβάνω από τον κύριο Γιάφη, ανεπίτρεπτο. Θεωρείται διαιτητής αξίας, αλλά όταν θέλει, δύο φάσεις καθαρές δεν μας επέτρεψε να τελειώσουμε το παιχνίδι και μοιραία στο τέλος. Χάσαμε την ευκαιρία να πάμε εμείς ουσιαστικά να παίξουμε για τρία αποτελέσματα στο αντίριο. Τώρα παίζουμε για δύο. Πιστεύω είμαστε καλύτερη ομάδα από την Χάλκια, 100%. Το ξέρει όλος ο κόσμος. Όλοι και οι ίδιοι οι παίχτες της Χάλκιας το ξέρουν. Κάποιοι άλλοι δεν το ξέρουν. Θα το αποδείξουμε το Σάββατο και θα κερδίσουμε το παιχνίδι. Η τελευταία ερώτηση έχει να κάνει με το άγχος των δύο ομάδων. Σήμερα το άγχος ήταν σε εσάς γιατί ήταν μονόδρομος η νίκη την άλλη εβδομάδα. Μονόδρομος η νίκη είναι γιατί Χάλκι εσείς παίζετε για δύο αποτελέσματα. Μεταφέρετε κάπως το άγχος και τουλάχιστον αυτό είναι θετικό για την ομάδα σας παρά την ισοπαλία αυτή? Επαναλαμβάνω, εάν το παιχνίδι γίνει επί ίσης όρης θα το κερδίσουμε. Είμαστε καλύτερη ομάδα του Χάλκια. Όπως είπαμε, καλύτερη ομάδα και πολλές άλλες στο πρωτάθλημα φέτος. Αλλά δυστυχώς, εάν μας αφήσουν να παίξουμε το παιχνίδι επί ίσης όρης, επαναλαμβάνω, θα το κερδίσουμε. Bon coach, ευχαριστούμε.